Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, όπως φαίνεται εδώ, ή εδώ με τους μήνες, ή εδώ με τις εταιρείες. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε και αριθμούς, όπως φαίνεται εδώ, ή και σε ολόκληρη την περιοχή. Επιλέγουμε λίγο το κελί C10, στο οποίο εμφανίζεται ο αριθμός 34. Τον αριθμό αυτόν δεν τον πληκτρολογήσαμε. Εάν προσέξουμε, στη γραμμή τύπων εμφανίζεται μία συνάρτηση. Με τις συναρτήσεις θα ασχοληθούμε αργότερα. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τον αριθμό 34, ο οποίος αντιστοιχεί στις πωλήσεις του μήνα Ιανουαρίου για τις τρεις εταιρείες. Προσέξτε πως το κείμενο στοιχίζεται πάντα στο αριστερό τμήμα του κελιού, ενώ οι αριθμοί πάντα στο δεξιό τμήμα του κελιού. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μία ημερομηνία. Οι ημερομηνίες στοιχίζονται και αυτές στο δεξιό τμήμα του κελιού, γιατί το Excel τις αντιμετωπίζει ως αριθμούς. Ας δούμε λίγο πώς εισάγουμε δεδομένα. Μεταβαίνουμε στο φύλλο 3 κάνοντας ένα κλικ πάνω του. Στο κελί C5 θα πληκτρολογήσουμε το επώνυμο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ και αρχίζουμε την πληκτρολόγηση. Λαμπρό. Προσέχουμε πως το κείμενο το οποίο έχουμε πληκτρολογήσει στο κελί C5 υπάρχει και στο κελί D5. Ακόμα και αν κάνουμε κλικ από αλλού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα Στέλιος στο κελί D5, κάνουμε ένα κλικ στο κελί D5 και αρχίζουμε την πληκτρολόγηση ασχέτως με αυτό που εμφανίζεται στο κελί αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ σε κάποιο άλλο κελί. Ερχόμαστε στο σημείο μεταξύ των δύο στυλών και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Το όνομα εμφανίζεται στη θέση του και το επώνυμο επίσης. Στο κελί E5 θα πληκτρολογήσουμε την ημερομηνία γέννησης. Για τις ημερομηνίες χρησιμοποιούμε αυτό το σύμβολο ως διαχωριστικό. Επιστρέφουμε στο φύλλο εργασίας πωλήσεις. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια λάθη τα οποία υπάρχουν στο φύλλο. Παραδείγματος χάρη στο μήνα Ιανουάριο λείπει το τελικό σίγμα. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί και στη γραμμή τύπων άλλο ένα. Το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει τώρα στη γραμμή τύπων. Σε εκείνο το σημείο πληκτρολογούμε το τελικό σίγμα και πατάμε Enter. Το λάθος διορθώθηκε. Στο μήνα Μάρτιο λείπει το α. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί και στη συνέχεια σε αυτό το σημείο ένα κλικ για να εισάγουμε εκεί το σημείο εισαγωγής. Πληκτρολογούμε το α με τόνο και πατάμε το πλήκτρο Enter. Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια περιεχόμενα, τα επιλέγουμε και πατάμε μία φορά το πλήκτρο Delete. Όπως βλέπουμε, διαγράψαμε μόνο τα περιεχόμενα και όχι το φόντο των κελιών. Κάναμε μία φορά αναίρεση και τα περιεχόμενα εμφανίζονται ξανά. Στη συνέχεια θα δείξουμε έναν άλλον τρόπο. Από την κεντρική καρτέλα μεταβαίνουμε στην ομάδα Επεξεργασία και κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Απαλήφθη. Έχουμε 5 επιλογές. Αν θέλουμε να διαγράψουμε τα περιεχόμενα, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Απαλήφθη περιεχομένου. Αν κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Απαλήφθη μορφοποιήσεων, θα διαγράψουμε το μπλε χρώμα, όχι όμως και τα περιεχόμενα. Όπως μπορούμε να δούμε. Κάνουμε μία αναίρεση. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε και τα περιεχόμενα αλλά και το φόντο, κάνουμε κλικ στην εντολή Απαλήφθη όλων
αυτή τη στιγμή έχουμε σβήσει και τα περιεχόμενα, αλλά και το χρώμα του φόντου. Κάνουμε μία φορά ανέρεση. Ας δείξουμε πώς μπορούμε να αντιγράψουμε κάποια δεδομένα. Παρατηρήστε πως εδώ εμφανίζονται οι μήνες, ενώ εδώ δεν εμφανίζονται. Επιλέγουμε λοιπόν τους μήνες και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της αντιγραφής. Επιλέγουμε αυτό το κελί και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της επικόλυσης. Οι μήνες εμφανίστηκαν. Θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο Escape μία φορά για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η κίνηση στα επιλεγμένα κελιά. Το επόμενο που θα δείξουμε είναι πως μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια κελιά. Παρατηρήστε πως το σύνολο βρίσκεται εδώ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ. Επιλέγουμε το κελί, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της αποκοπής, ένα κλικ στο κελί που θέλουμε να επικολληθεί και στη συνέχεια επικολλάμε κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό.